την παραγωγή, έστω και για την εμπορία. Δημοσιογραφία για το παιχνίδι που έχουμε την κυρία Κίνδυνα Σαλαμίνα. Προμονή μας θα κάνει μια πρώτη τοποθέτηση και στη συνέχεια είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Καλημέρα. Έχουμε μια Σαλαμίνα, την κυρία Κίνδυνα, ένας αντίπαλος που τα τελευταία παιχνίδια έχει πάρει πολύ καλά αποτελέσματα απέναντι στις άξιες αντιπάλες. Το έργο μας θα είναι δύσκολο. Περιμένουμε. Προσοχή πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα αμυντικά πολύ καλή, με κόντρα επιθέσεις. Και πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή, σεβασμό, πολύ φόβο. Είμαστε φαβοροί. Σε δεδομένα, αλλά πολλές φορές αυτό στα χαρτιά δεν έχει κανένα ρόλο. Ελπίζω ότι θα είμαστε στα επίπεδα που θέλουμε και θα πάρουμε και τους τρεις βαθμούς. Είπατε για πρώτη φορά ότι είσαστε φαβοροί. Στο προηγούμενες αγωνιστικές δεν λέγατε, υπήρχε κάποιος φόβος. Πράγμα τα συνεχή αποτελέσματα να είστε περισσότερη αισιοδοξία. Γιατί η πρώτη φορά σου έχουμε να λέγατε κάτι. Επειδή είναι πρώτη φορά δεν έχει κάτι να κάνει. Απλά πάντα είμαστε φοβοροί. Με όποια οδηγήποτε ομάδα, απλά δεν μπορεί όμως να το χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό. Τώρα που το είπα δεν έχει να κάνει ότι έχει αλλάξει κάτι. Έτσι. Και όταν δεν πάμε καλά είμαστε φοβοροί. Γιατί είμαστε όμορφοι. Όχι. Εγώ προσωπικά νιώθω θα έρθει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια πάνω μια κάθεση. Προσπαθείς να κρατήσεις τη σταθερότητα που έχεις, προσπαθείς να είσαι σοβαρός που είμαστε σοβαροί, απλά προσπαθείς να είσαι όσο μπορείς προσγειωμένος. Ότι είμαστε σοβαροί, να είμαστε προσγειωμένοι. Αλλά είναι απλά και η χρησιμοποίηση πρώτη φορά, δεν έχει να κάνει ότι είμαστε. Πάντα Ομόνια είναι καταδικασμένη ό,τι και να συμβαίνει, όπως και να μην πάει καλά, είναι φαβορή. Είναι δεδομένο. Τι άλλαξε λοιπόν αυτό το διάστημα και βλέπουμε έτσι βελτιωμένη την Ομόνια σε όλους τους τομείς, θα έλεγα. Τι άλλαξε. Δεν άλλαξε τίποτα. Απλά ήρθαν εκεί φάσεις, πήραμε για τα παιχνίδια, σκοράραμε και ελπίζουμε να έχει και συνέχεια αυτό. Πολλές φορές εύκολα αλλάζουμε και προς τα θετικά και προς τα αρνητικά. Απλά να μην αλλάξουμε εμείς τη διάθεση. Εμείς να μην απαγοητευόμαστε εύκολα, αλλά ούτε εμείς να ενθουσιαζόμαστε τόσο εύκολα. Αυτό να κρατήσουμε όσο μπορούμε, είτε μέσα είτε έξω από το είδε. Για όλους ισχύει αυτό, όχι μόνο εμάς. Όχι, αυτό που είναι φανές από τα παιχνίδια της Ομόνιας, τα δύο τελευταία παιχνίδια, είναι το περισσότερο πάθος που δημιουργούσε στο γήπεδο σε σχέση με τα παιχνίδια των προηγούμενων. Έχει, έχει αυτό μια δόση αλήθεια. Κότς, πριν ένα μήνα η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική, υπήρχαν... Πριν ένα μήνα? Πριν ένα μήνα περίπου η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική, υπήρχαν τη δράση για την ομάδα, κάποιοι έλεγαν να αποχωρήσετε εσείς, τώρα όλοι λένε ότι η Ομόνια παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ότι η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο. Πώς νιώθετε για αυτή την ξαφνική αλλαγή συναισθημάτων, τη θεωρείτε σπανιακή ή όντως βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι? Νομίζω ότι απάντησα και πριν λίγο. Μη εύκολα αλλάζουμε τη διάθεση μας στο γύρο περιβάλλον που έχει να συμβαίνει, είτε προσωπικά για μένα είτε γενικά για όλους εμάς. Να μην καταδικάζουμε ότι και να έρθει σαν μια πρώτη εικόνα. Για μένα δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί όποια κατάσταση και να είναι κακή αλλάζει προς το καλό και όποια καλή κατάσταση αλλάζει προς το κακό. Πολλές φορές πολύ εύκολα. Γιατί δεν υπάρχει μια φόρμουλα σταθερή, γιατί όλοι θα θέλαμε να έχουμε κάτι σταθερό και συγκεκριμένο και να τρεπατήσουμε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνετε, πώς θα αντιλαμβάνεται αυτό. Να υπάρχει περισσότερη επίπονη και εμπιστοσύνη.
ομάδα. Είτε είναι ο Σάρας και προπονητής, είτε δεν προπονητής. Αυτό ισχύει δεδομένο, είναι αυτό, έτσι. Αυτό ισχύει για όλους μας και για όλη τη ζωή μας. Αυτό είναι. Στην αρχή, μετά από μια λειτουργική και 6-0, ποιο το έργο το δικό σας, αλλά και για την καμπτή, να διαχειριστεί αυτή την επιτυχία, έτσι ώστε να μην παρασυρθεί και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και γενικότερα στην ομάδα, και να δημιουργήσει αρνητικά. Τώρα είναι αυτό που ξαναλέω και απαντάω τρεις φορές τα ίδια. Το είπα ότι προσγειωμένη, δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν γίνανε σούπερ ομάδα, ούτε γίνανε μια σταθερή ομάδα. Ξαχνόμαστε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο και να προχωρήσουμε σε αυτό. Και αυτό θέλει συνεχόμενο να είσαι προσγειωμένος πάνω σε αυτό. Να μην πετάνε τα σύννεφα, αλλά ούτε να κλαίνε πάρα πολύ. Αυτό αντιλαμβάνεται στην υπομονησή, όπως πως θέλετες, ότι είναι προσγειωμένοι. Ναι, μπορώ να πω ότι ναι. Δεν έχω να έρθει. Τα παιδιά πιστεύω ότι... Καθώς κύριε, θα έρθουμε το μισό ασχέδιο να κυβερνηθεί παγωγική, ο κόσμος της ομονιάς, δημόσια αυτό το πρόγραμμα και το συζητήσα ότι έχετε ένα εύκολο πρόγραμμα τώρα. Έρχεται για την νίκη και για την νίκη, δηλαδή και λίγο πιο μπροστά. Ίσως να μην είναι κάποια τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, δεν θα πάνε σε αυτούς του κόσμου, δεν περιμένει εσάς ή οποιοδήποτε, ή λοιπόν τι πάμε σαν ανημέρωση να πούμε ή από τα πολύ ομονιά. Ο κόσμος έρχεται με αυτή την αντίληψη και βρήκε πιο μπροστά σε ένα από αυτό το πρόγραμμα που είναι εργαστή με τους άλλους και έρχεται με αυτή την φωνή ο κόσμος της ομονιάς. Είναι καλό, πάρα πολύ καλό. Πολλές φορές έτσι ο κόσμος που σπρώχνει τον εαυτό του, σπρώχνει και την ομάδα, σπρώχνει και την ομάδα περισσότερα και όλα αυτά. Πολλές φορές ο κόσμος αφήνει την πιο παγίδα. Γιατί από εκεί έρχεται όλα αυτά που συζητάμε, η απογοήτευση και η στεναχώρια και η πίκρα, και έρχεται και κάθεται πιο πικρό αυτό το πράγμα όταν λες αφού ήμουν αφαβορή, αφού ήμουν δεδομένο ήταν ότι πρέπει να κερδίσω τη Σαλαμίνα. Και όμως η Σαλαμίνα έχει κερδίσει δύο φαβορή. Δύο φαβορή έχει κερδίσει. Η Σαλαμίνα έχει πάρει καλά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Και αυτό λέω ότι η Ομόνια είναι δεδομένο ότι όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Απλά εκεί να έχουμε λίγο καλύτερη διαχείριση στα θέματα, στα πράγματα, όσο μπορούμε να βλέπουμε λίγο πιο προσγειωμένα. Να περιμένουμε κάποιες αλλαγές στο πλάνο ή η ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάξει. Να δούμε. Στέκεται και το ένα και το άλλο. Να δούμε πώς θα είναι. Ήταν και αυτή η αλλαγή πως το καλύτερο για την Ομόνια. Πιστεύω ότι οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι έχετε κατασταλάξει στο αρχικό σχήμα. Γιατί πρέπει την ομάδα να δει δύο συνεχόμενα παιχνίδια, αφού είδαμε καλό ποδόσφαιρο με τους ίδιους εντέλεια. Προηγουμένως έγιναν κάποιες αλλαγές, άλλαζε κάπου το σχήμα για διάφορους λόγους, είτε για τραυματισμού είτε για τραυματισμού. Όταν έχεις μια επιτυχία, όλα πέσουν νερό και όλους μπορούσαμε να κάνουμε μια. Να βάλουμε σε σειρά και να λέμε αυτό μπορεί να έχει και αυτό. Και όταν δεν πάει όλα καλά, όλα τα άκρη και όλα τα φτιάχνει. Οπότε ο κάθε ένας παίρνει αυτό που θέλει να ακούσει ότι είναι έτσι. Τελικά κύριε Σαρκίδο, το πόλ δεν είναι σε ένα center court. Δεν είναι σε ένα center court και μόνο. Είναι λίγο σύμφωνο να έχει συγκόρμιο μαζί να βάλει το πόλ. Δεν ξέρω πώς θα φτάσει. Δεν το λέω κάτι προσωπικά για το πόλ. Ναι, η ερώτηση έχει να κάνει πρώτα γιατί ο Σεταφό της κόλλαλε ή γιατί υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν... Υπάρχουν ομάδες... Όχι, γιατί δεν κατάλαβε αυτό. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν κλασικό Σεταφό. Ναι, δεν είναι τελικά Σεταφό. Δεν είναι το για τον Σεταφό. Το είναι την κόλλα. Γιατί έχει την κόλλα, χωρίς Σεταφό. Η κομμάτια μου δεν είναι αυτό λέμε δηλαδή και... Τώρα που βλέπουμε και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δηλαδή ποιοι παίζουν σε τα φόρου και στη Ισπανία, ειδικά τα πιο παιχνίδι είναι. Γι' αυτό λες ότι είναι όλα σχετικά και όπως τα αντιλαμβάνει, όπως τα βλέπει ο καθένας. Δεν
γενικά όλοι είναι εκεί. Αφού είναι εκεί, όλοι είμαστε μέσα στο ρόστερ της ομάδας. Περιμένουμε από όλα τα παιδιά, και αυτοί που είναι μέσα και αυτοί που είναι έξω. Και αυτοί που δεν ήταν στην αποστολή. Είναι καλοί παίκτες, από εκεί πέρα όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Θέλουν πολύ δουλειά, θέλουν πολύ ταπείνωση. Και ο χρόνος θα δείξει για το κάθε ένα. Θέλεις πραγματικά, θα μου κάνεις την ώρα σήμερα. Όχι, είναι μια ώρα που έχετε τα ίδια. Είναι μια ώρα που έχω βγαίνει από το site και από το γιατρό. Κύριε Θεωρήστη, για την ομάδα της U21 θα ήθελα να ρωτήσω. Αρκετοί παίκτες της πρώτης ομάδας αγωνίζονται με την δεύτερη ομάδα. Αυτό γίνεται με δική σας υπόδειξη, με κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, τους παρακολουθείτε? Θα μου πείτε λίγο για αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ένα πλάνο, όπως ανέφερε η συνάδελφος εδώ για το αλήθεια, ότι πριν δεν είχε κανένα παιχνίδι και έπρεπε να πάρει κάποια παιχνίδια, μπορεί να μπει και κανονικά στο δικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή όλα αυτά έχει σχέση, δεν θα αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν καψόνια ή δεν ξέρω τι να κάνουν τα παιδιά, αλλά είναι... Και εδώ αν πρέπει να πάρουν κάποια λεφτά, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι, να υπάρχει κάποιο πλάνο. Προσπαθείς έτσι να τους δώσει λεφτά συμμετοχή, να έχει παιχνίδι στα πόδια που λέει το ποδοσφαιρικά, για να συμμετέχει αύριο μεθαύριο στην αποστολή, στην 11η, 18η, ότι έχουμε ανάγκη και τη στιγμή. Έτσι πρέπει να το δούμε, και τα παιδιά και οι υπόλοιποι, γιατί αυτός είναι ο σκόπος, τίποτα άλλο. Για την αμυντική γραμμή, τι μπορείτε να μας πείτε, γιατί αυτή τη στιγμή διαθέτεται η καλύτερη άμυνα, δεν ξέρω αν υπάρχει ειδικό. Αν είστε ευχαριστημένος ότι η βελτίωση δεν θέλετε να υπάρχει. Εγώ είμαι τύπος που δεν μ' άρεσε να μιλάω πολύ με την... να έχουν τα ίδια μας. Δηλαδή να λέμε ότι ναι, εντάξει, δεν έχουμε ηλεκτρικό και πάμε καλά και όλα αυτά. Αυτά είναι πράγματα που ωραία είναι πάρα πολύ κάτω που δεν έχουμε ηλεκτρικό. Ελπίζουμε και να μην δεχτούμε τα επόμενα 20 παιχνίδια εγώ, οπότε θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά το ποδόσφαιρο να πάρει στιγμή, αλλά τα δεδομένα, ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε αυτό. Όλοι αυτό θέλουμε από εκεί πέρα. Συμμερίζεστε την άποψη, κύριε Θεωρήστη, ότι η άμυνα δίνει τη φτού. Εντάξει. Είναι νωρίς να μιλάμε για τέτοιους. Καλό είναι η άμυνα να δίνει βαθμούς. Και πέρα είναι το φτού. Μακριά είναι. Αλλά πολλούς επένους ακούω και πολύ πάνε καλά και είμαστε έτσι και είμαστε κι αλλιώς. Δύο παιχνίδια έχουμε τα πορεία μας καλά. Έχουμε δύο παιχνίδια πάρει βαθμούς, καλούς. Ενώ δεν έχουμε κάνει και τίποτα, μη λένε και πολύ καλά λόγια, δεν υπάρχει λόγος. Το ότι χαρακτηρίζεται πραγματικό αποτέλεσμα του Δοξίνη, εντάξει, είναι άδικο για μια ομάδα απέναντι σαν τη Δόξα που δεν ήταν και εξυγόν. Να είμαστε και ρεαλιστές, μπορεί εμείς βάλαμε εξυγόν, καλό για μας, αλλά για τον αντίπαλο δεν ήταν η ομάδα που έπρεπε να δεχτεί έξι γκολ. Είναι αυτό που λέγατε, όλα πάμε εδώ καλά, πάμε εκεί καλά, πάμε και αυτά. Και όταν δεν πάμε, όλα φταίει. Όταν πάμε, όλα είναι καλά. Αυτό λίγο και εσείς να το ρυθμίσετε έτσι, αν μπορείτε έτσι με τα δικά σας. Πάνε μέτρων άριστο μου Και με το πρώτο αρνητικό.
δεύτερη ιδέα φτάνει σε όλα. Ή και στι επιτυχίε και στι αποτυχίε, οποιασδήποτε αποτυχίε και επιτυχίε όπω την ιδέα. Γιατί όλε αυτέ είναι προσωρινέ από Κυριακή σε Κυριακή. Και πρέπει να χειριστεί όλο αυτό μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό έχω λέει τίποτα. Και δεν αφορά εμένα. Προσωπικά, γιατί να μιλάω για εγώ σαν εγώ, δεν μιλάω σαν εγώ. Για εγώ κάτι. Εγώ μιλάω όσο μπορούμε να είμαστε στα πλαίσια της μεγάλης ομάδας με τα όλα της. Εγώ κοντάλλω. Ναι, ποιος έχουν να πάνε να το πεις. Άσχετη με αυτά με τα αγωνιστικά μου. Πολλά άσχετα. Για την αίρεση του Ράινερ Άουφμαν στην Σουηδία που το θέλετε να πείτε, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ένας παίκτης ο οποίος είχαν τεράστιους εορτών στην Ομόνια. Αλλά πείτε περισσότερο πώς βοηθάει την ομάδα η παρουσία του εκεί και τι διαφορετικό παίρνει στην Ομόνια. Τον Ράινερ τον Μάρκο όλοι το γνωρίζετε περισσότερα από μένα. Εγώ το βρήκα έτσι στον είχατε εδώ το καιρό, όταν εγώ ήρθα εδώ, σαν προπονητής. Το μόνο που είναι παρουσία του εκεί, προς το παρόν, για τον κόσμο, που ξέρει καλύτερα, βοηθάει. Από εκεί πέρα θα βρεθεί η φόρμουλα, θα βρεθεί οι λύσεις ή οποιασδήποτε χρειάζεται ο Μάρκο να βοηθήσει. Αλλά μόνο που είναι εκεί, βοηθάει η παρουσία. Πρώτη φάση. Μέχρι να δούμε πιο γενικά και πιο αναλυτικά και όλα από εκεί πέρα βρίσκονται από μόνα τους. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποια ερώτηση. Τι την έχουμε δύο λεπτά. Σε αυτήν την πρόθεση να λάβει η προεδρία. Καθένα ξεχωριστό. Συγγνώμη. Καθένα ξεχωριστό. Όχι, αν υποκλήθηκε, δεν ξέρω, έχω να θα δει τα εισιτήρια, ξέρω εγώ, προβόληση και για την εκδήλωση που να γίνει, πότε να γίνει ακριβώς με τον Τζουλιάν. Θα γίνει μια εκδήλωση, θα θυμίσουμε τον πρόεδρο της φετινής ομάδας μας, τον Ιωσήφ Τζουλιάν, πριν από 16 του αγώνα, περίπου 15 λεπτά πριν από 16 του αγώνα. Έχει έρθει στην Κύπρο ο Ιωσήφ Τζουλιάν. Και θα τον τιμήσει η ομάδα για όλα αυτά που έχει προσφέρει τις δύο σεζόν που έχει ξεδώσει στην Ομόνια. Είναι κάτι που έχει χαροποιήσει τον κόσμο αυτό και ένας λυτρίων λόγος για να έρθουν στο γήπεδο να χειροκροτήσουν ένα ποδοσφαιριστή που τους χάρισε στιγμές χαράς και επιτυχίας. Με γι' αυτό η προπόληση εισιτηρίων πάει πάρα πολύ καλά. Όπως φαίνεται η απόφαση της διοίκησης να μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων έχει λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά στην προπόληση. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό φιλάθλων την Κυριακή. Ο τελικός αριθμός θα καθοριστεί από τον κάθε ομονιάτη, δηλαδή είναι στο το χέρι του κάθε ομονιάτη να αυξήσει τον αριθμό της προσέλευσης κόσμου την Κυριακή στο γήπεδο. Βγήκε πέρα και στη συνέχεια αυτό που είχαμε πει πριν. Ναι, υπάρχει ενθουσιασμό στην ομάδα, όμως είναι ποδόσφαιρο, αυτό δεν θα το ξεχνάμε και σε περίπτωση που στο παιχνίδι κάτι στραβώσει και δεν πάει όπως το θέλουμε, εκεί είναι που πρέπει όλοι μας να φάμε πολύ πιο δυνατοί και ο κόσμος έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαμαντήσει αυτό, ώστε να σπρώξουμε την ομάδα